Εδώ είμαστε, ξεκινάμε. Καλό μεσημέρι σε όλο τον κόσμο. Τρίτη σήμερα. Τρίτη σήμερα, 20 Φεβρουαρίου. Για να μην χάνουμε χρόνο και επειδή είναι λίγα τα λεπτά μέχρι τη μία, οπότε θα κάνουμε μέσα από το ΠΑΟΚ 24 την κλήρωση για τις διπλές προσκλήσεις μέσω και στοίχημαν για το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Θα μας πει ακριβώς η Ελένη, η Μπούντου, πώς μπορείτε να διεκδικήσετε μέσα από το Facebook του ΠΑΟΚ 24. Έχετε άλλη μία, όχι μία, 40 λεπτά ακόμη έχετε για να κάνετε κοινοποιήσεις και like όπως πρέπει στη σελίδα του ΠΑΟΚ 24 για να μπείτε στην κλήρωση που θα κάνουμε στις μία live. Ελένη, έλα να μας ενημερώσεις τι γίνεται, τι πιθανότητες υπάρχουν, τι θα πρέπει να κάνει οποιοδήποτε φίλος θέλει να διεκδικήσει διπλές προσκλήσεις για το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Καλημέρα, καλημέρα. Μιλάμε για 4 διπλές προσκλήσεις που σημαίνει όποιος το κερδίσει μπορεί να πάρει τον φίλο του, όποιος εκείνος επιθυμεί και να τον συνοδεύσει στο ντέρμπι της Κυριακής. 4 διπλές προσκλήσεις χορηγία της Στοίχημαν βεβαίως μπορούν να γίνουν δικές σας σε λιγότερο από μία ώρα. Μία η ώρα το μεσημέρι θα γίνει και θα ακούσετε ζωντανά την κλήρωση εδώ στο Λίμπερο 107,4. Μπαίνετε στη σελίδα του ΠΑΟΚ 24 στο Facebook. Υπάρχει ένα καρφιτσωμένο post το οποίο σας εξηγεί τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε για να μπείτε στην κλήρωση. Κάνετε like βεβαίως, like στη σελίδα του ΠΑΟΚ 24 και share, κοινοποίηση δηλαδή, το συγκεκριμένο post για να μπείτε στην κλήρωση. Έχουν μπει πολλοί, αλλά δεν έχετε κάνει κοινοποίησεις, να ξέρετε, αυτό είναι το βήμα. Η κλήρωση θα γίνει μέσα από τις κοινοποίησεις. Όσοι έχετε κάνει το σχετικό post κοινοποίηση, διεκδικείτε πιθανότητες για να βρεθείτε στην Τούμπα. Έχει ξεφύγει το πράγμα με τα likes, αλλά το θέμα είναι η κοινοποίηση, γιατί στη σχετική διαδικασία που θα γίνει μία το μεσημέρι, εμείς μέσα από τις κοινοποίησεις θα βγάλουμε τα 4 ονόματα, τους 4 τυχερούς που θα κερδίσουν τις διπλές προσκλήσεις. Πώς θα τα βγάλουμε? Θα τα βγάλουμε κάνοντας, θα μου πεις κάποια στιγμή εσύ stop, την ώρα που εγώ θα σκρολάρω όλες τις κοινοποίησεις προς τα κάτω, και όποτε μου πεις stop θα σταματήσω και όπου το δάχτυλό μου σταματήσει στο όνομα, εκείνος θα είναι ο πρώτος νικητής για τις 2 διπλές προσκλήσεις. Έχει κάνει πάρα πολλοί κόσμος, είναι πάνω από 4.000, κοντά στις 5 φτάσαμε στα likes, αλλά παιδιά το μυστικό είναι η κοινοποίηση. Η κοινοποίηση του συγκεκριμένου post το οποίο σας βάζει στην κλήρωση, γιατί μέσα από τις κοινοποίησεις θα γίνει και η κλήρωση. 40 λεπτάκια ακόμη, νομίζω μετά το διάλειμμα, μία η ώρα το μεσημέρι. Ναι, στη μία τελειώνει η διαδικασία, μία και 10 κάνουμε την κλήρωση. Και θα ακούσετε τα ονόματά σας εδώ από τον Λίμπερο. Ποιοι λοιπόν θα... Να δώσουμε, Δημήτρη, διευκρίνηση, γιατί πολλοί ρωτούν για τα εισιτήρια. Μέχρι τις 4 το απόγευμα, όσοι ακούσετε τα ονόματά σας, θα το ξαναπούμε και μετά, να έχετε ονοματεπώνυμο σαφώς το δικό σας, αλλά και του ανθρώπου που θα σας συνοδεύσει στο γήπεδο, άμκα και αριθμό ταυτότητας για να μας τα στείλετε και να κατόπιν να προμηθευτείτε κανονικά τα εισιτήριά σας. Το διευκρινίζουμε για να μην έχουμε παρεξηγήσεις μετά τις 4, γιατί είναι η διαδικασία τέτοια που πρέπει να βιαστούμε για να έχει και η ΠΑΕ. Ακριβώς, για να έχει και η ΠΑΕ τα απαραίτητα στοιχεία. Θα έχετε χάσει το εισιτήριο όσοι μέχρι τις 4 το απόγευμα δεν έχετε επικοινωνήσει με εμάς, με το ΠΑΟΚ 24 και δεν έχετε στείλει τα στοιχεία, όχι μόνο τα δικά σας, αλλά και του ανθρώπου, γιατί είναι διπλή η πρόσκληση. Θα το ξαναπούμε και μετά, αλλά απαραίτητη διευκρίνηση για να μην έχουμε έτσι παρεξηγήσεις. Άρα, άλλα 35-37 λεπτά μέσα από τη σελίδα του ΠΑΟΚ 24 στο Facebook με τη διαδικασία που τώρα ακούσατε για τις 4 διπλές προσκλήσεις. Εκεί 1 και 10 κάνουμε την κλήρωση και ξαναλέμε στους 4 τι και ακριβώς πρέπει να κάνουν. Όλα αυτά σήμερα, Τρίτη και αύριο Τετάρτη, όπου απασχολεί το θέμα των εισιτηρίων, γιατί δεν θα έχει άλλη διάρκεια αυτό το θέμα. Σήμερα έγινε ό,τι έγινε μέσα σε 80 λεπτά με τα εισιτήρια στο διαδίκτυο αλλά και στα καταστήματα με τα οποία συνεργάζεται η ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Δόθηκαν τα εισιτήρια μέσα σε 80 λεπτά. Αύριο τι θα γίνει στην Τούμπα πραγματικά δεν ξέρω. Ανοίγουν 9 τα εκδοτήρια το πρωί. Λογικά δεν θα είναι και πολλά τα εισιτήρια που θα διατεθούν. Θα είναι λιγότερα από ό,τι δόθηκαν σήμερα. 28.700 χωράει η Τούμπα και τόσα
εισιτήρια εκτυπώνονται. 12.000 είναι τα διαρκείας, άρα περίπου 16.000 είναι αυτά που έμειναν να διατεθούν. Σήμερα έφυγαν τα πιο πολλά, άρα αύριο να είναι 6.000 αυτά, είναι 7.000 αυτά, τα οποία θα διατεθούν. Καμιά ώρα χρειάζεται. Μια μισή ώρα, το πολύ. Τώρα το λέμε αυτό και νομίζω ότι από τα ξημερώματα, από πολύ νωρίς πριν ακόμα ξημερώσει, θα έχει κόσμο στην Τούμπα. Αυτή είναι η κατάσταση για το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, το οποίο αντιμετωπίζεται σαν το παιχνίδι, ξέρω εγώ, της δεκαετίας για τον ΠΑΟΚ. Είναι δεν είναι σωστό, είναι δεν είναι έτσι, είναι δεν είναι ένα μάτς σαν όλα τα άλλα. Ο καθένας το βλέπει από τη δική του πλευρά, ακούω διάφορες απόψεις. Η ομάδα θα το δει προφανώς όπως πρέπει να το δει, όπως βλέπει και τα υπόλοιπα μάτς. Σίγουρα ο ΠΑΟΚ έχει το προβάδισμα γιατί είναι σε καλύτερη κατάσταση από τον Ολυμπιακό και παίζει στην έδρα του. Και από εκεί πέρα, λογικά από αύριο και από σήμερα θα αρχίσουμε να μιλάμε για όλα όσα αφορούν τον κόσμο και την προστασία του ΠΑΟΚ, για να μην γίνει κάτι το οποίο θα βάλει εμπόδιο στην πορεία για το πρωτάθλημα. Ο Ολυμπιακός έχει πολλούς λόγους να θέλει ανησυχία. Ο Ολυμπιακός έχει πολλούς λόγους να θέλει εντάσεις. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει κανέναν λόγο να θέλει ένταση. Ο ΠΑΟΚ είναι μια σοβαρή ποδοσφαιρική ομάδα που θα ασχοληθεί μόνο με το ποδόσφαιρο μέσα στην εβδομάδα. Και μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Δηλαδή, όσα καραγκιουζλίκια και να θέλουν να κάνουν, θα εκτεθούν. Δεν υπάρχει. Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ είναι πολύ σοβαρός μέσα στο γήπεδο. Δεν έχει ηθοποιούς ποδοσφαιριστές. Αν θέλουν, ας κάνουν καραγκιουζλίκια και ας εκτεθούν. Περιμένουμε εντάσεις, περιμένουμε πολλά και διάφορα επικοινωνιακά, όπως κάνουν όλο αυτό το τελευταίο διάστημα, για να μειώσουν την πορεία του ΠΑΟΚ. Το θέμα είναι ο ΠΑΟΚ τι κάνει και πώς θα αντιμετωπίσει και αυτό το μάτς, αλλά και το επόμενο εντός έδρας, το οποίο είναι με την ΑΕΚ. Ακούσατε πώς διεκδικείται τα 4 διπλά εισιτήρια μέσα από τη σελίδα του ΠΑΟΚ στο Facebook. Εμείς εδώ επικοινωνούμε με μηνύματα, γράφετε FM, αφήνετε κενό το μήνυμα στο 54526 με χρέωση 1,24 του ευρώ. Η 22η αγωνιστική στο ποδόσφαιρο τελείωσε με ΠΑΟΚ, ΑΕΚ και Ολυμπιακό, αλλά και Ατρόμητο να κερδίζουν τα παιχνίδια τους. Πλέον η βαθμολογία έχει τον ΠΑΟΚ με 52, την ΑΕΚ με 50, τον Ολυμπιακό με 46. 43. 46 κερδισμένους. Υπάρχει μια αφαίρεση. Περιμένουμε αυτές τις μέρες την απόφαση για την έφεση του Ολυμπιακού. Θα δούμε πού θα κάτσει το πράγμα. Ο Ατρόμητος έχει 42 βαθμούς. Ο Ατρόμητος που πέτυχε μια 7η εκτός έδρας νίκη στην τελευταία φάση του αγώνα μέσα στην Τρίπολη. Με συνεργασία δανεικών του ΠΑΟΚ. Ο Γιαννούλης πώς σας έχει πλάκα-πλάκα. Ήταν το αδύνατο του σημείου, φίλε. Και φέτος έχει 3-4-5, ξέρω εγώ. Ο Ατρόμητος που έχει εκτός έδρας 7 νίκες, 4 ισοπαλίες και μόνο μία ήττα στην Τούμπα. Εντός έδρας έχει 4 νίκες, 5 ισοπαλίες και μία ήττα από τον Πανετολικό. Γενικότερη βαθμολογία επιβεβαιώνει αυτή την ανωδική πορεία του ΠΑΟΚ και την επικράτησή του σε όλους τους τομείς. Εντός έδρας έχει το απόλυτο, εκτός έδρας είναι καλύτερος πλέον από ΑΕΚ και Ολυμπιακό. Έχει την καλύτερη διαφορά τερμάτων με διαφορά. Στην Τούμπα έχει δεχτεί μόνο 2 γκολ. Το ένα με το πέναλτι της Κέρκυρας στην πρώτη αγωνιστική στο κομμάτι που Σάχοφ έπαιζε στόπερ και το άλλο αποστημένη μπάλα με τον Ατρόμητο. Δεν υπάρχει άλλο γκολ. Έχει, είπαμε, την καλύτερη διαφορά τερμάτων, την κορυφαία άμυνα με διαφορά, έχει δεχτεί μόνο 8 γκολ. Σε λίγο θα έχει την καλύτερη επίθεση, όπως πάει το πράγμα, γιατί κάποτε μπορεί να υστερούσε επιθετικά. Πλέον έχει 44 γκολ. Με τον Ολυμπιακό. 45 έχει ο Ολυμπιακός. Είναι στο ένα γκολ η διαφορά. Αυτό που δεν μπήκε για να πληρωθεί. Όχι, ο Ολυμπιακός έχει 45, το πάω 44. Σε όλους τους πίνακες, σε όλους τους δείκτες, επιβεβαιώνεται η ανωτερότητα του ΠΑΟΚ σε αυτό το πρωτάθλημα. Μένει να επιβεβαιωθεί και στα μεγάλα παιχνίδια,
ήρθε η ώρα, ήρθε η περίοδος να παίξει ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, και όχι μόνο, έχει και Αστέρας Τρίπολης ΠΑΟΚ, έχει ΠΑΟΚ ΑΕΚ. Είναι ένας μήνας που θα κρίνει τα πάντα. Έχει και Ατρόμητος ΠΑΟΚ, μέσα σε αυτά είναι και ο ημιτελικός κυπέλου με τον Πανιόνιο. Ήρθε λοιπόν η περίοδος για να επιβεβαιώσει ο ΠΑΟΚ την ανωτερότητά του και στα μεγάλα μάτς με τις ομάδες που είναι ψηλά στην βαθμολογία. Μέχρι τώρα έχει επιτυχίες κόντρα στον Ατρόμητο, δεν έχει κερδίσει Ολυμπιακό και ΑΕΚ. Σε παιχνίδια που δεν ήταν χειρότερος τους. Αλλά έχασε. Αλλά έχασε. Και αυτό είναι το μειονέκτημά του, ίσως και βαθμολογικά αλλά και στις εντυπώσεις. Αυτό μένει να δει όλη η Ελλάδα για να αποδεχθεί αυτή την ανωτερότητα. Ήρθε η ώρα και για αυτές τις απαντήσεις. Και την Κυριακή το βράδυ 7.30, αλλά και τις επόμενες εβδομάδες και στο ΠΑΟΚ ΑΕΚ και στα άλλα παιχνίδια. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός την Κυριακή το βράδυ. Περιμένουμε ορισμό διαιτητή αύριο προφανώς. Με κάποιον από τους διεθνείς που είναι υγιείς, γιατί υπάρχουν και προβλήματα τραυματισμών. Μοιρασμένες οι πιθανότητες. Μπορεί να είναι ο Σιδηρόπουλος, μπορεί να είναι ο Κομίνης. Παίζει και το Αρετόπουλο τις τελευταίες ημέρες. Η ΚΕΔ έχει να σκέφτεται και το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός αλλά και το ΠΑΟΚ ΑΕΚ. Θεωρείται βέβαιο. Το ΠΑΟΚ δεν έχει, το Ατρόμητο ΑΕΚ δεν έχει. Όσο κρίσιμος είναι ο ορισμός του ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, αλλά τόσο είναι το Ατρόμητο ΑΕΚ. Παίζεται η θέση σε ένα 4. Δεν συγκρίνεται τώρα, εντάξει. Γιατί δεν έχει σχέση με το πρωτάθλημα του Ατρόμητος ΑΕΚ. Στο κάτω-κάτω, οι πιέσεις που δέχονται και αυτοί είναι κυρίως από τους μεγάλους. Πέρα από την κοινή γνώμη που πιέζει. Λοιπόν, ο Σιδηρόπουλος προφανώς θα είναι σε ένα από τα δύο μεγάλα παιχνίδια. Θα δούμε σε ποιο από τα δύο θα οριστεί, γιατί είναι ο καλύτερος με διαφορά, είναι ο πιο έμπειρος και αυτός που αφήνει ήσυχους και τους ανθρώπους της ΚΕΔ με το πώς αντιμετωπίζει αυτά τα παιχνίδια. Εντάξει, τώρα όποιος και αν οριστεί, ξέρουμε ότι ο Ολυμπιακός θα ασκήσει την πολιτική του, θα αρχίσει να φωνάζει, να δημιουργεί εντάσεις, γιατί δεν θέλει κανέναν διαιτητή. Ας παίξει ο Καζαναφέρης, θα το δανειστούμε αυτό από όλοι. Ναι. Ο Σπάθας είναι σε καλή κατάσταση. Ο Σπάθας δεν μπορεί να αγωνιστεί. Μίτσικος, ο παπάς. Όχι, δεν είναι. Δεν μπορούν τα παιδιά αυτά. Δεν μπορούν, έχουν ο Ιωαννίδης. Αποχωρήσει. Και ο Δημητρόπουλος μαζί. Ο Δημητρόπουλος πού είναι εκείνο το παλικάρι. Αύριο και ο ορισμός διαιτητή και προφανώς από αύριο και όλα τα οποία πρέπει να ενημερώσει η ΠΑΟΚ τον κόσμο για τη συμπεριφορά, για τα μέτρα τάξης που θα ισχύσουν στο ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο εκτός από κερκίδα. Δεν χρειάζεται να πούμε πολλά. Πηγαίνεις στο γήπεδο, φωνάζεις για την ομάδα σου, πιέζεις τον διαιτητή, πιέζεις τον αντίπαλο, παίρνεις το παιχνίδι και φεύγεις. Δεν είναι πανηγύρι το γήπεδο τώρα, είμαστε πολύ ωριακά. Πολύ ωριακά. Πρέπει να είμαστε έξυπνοι από εδώ και πέρα. Έχουμε απέναντί μας θεούς και δαιμόνες. Δεν είναι αρεστό το 40 χρόνια να παίρνουν τη μαρμίτα αυτή και να εμφανίζεται ο επαρχιώτης να τους παίρνει τη μαρμίτα. Δεν τους αρέσει, φαίνεται. Είναι καλομαθημένοι. Έχουν μάθει με Πασόκ. Πρέπει να είμαστε ξύπνοι. Βλαχομαγκές και ηλιθιότητες δεν χωράνε. Δεν χωράνε πραγματικά. Γιατί μετά περνάμε τον Ολυμπιακό. Πάμε στην Τρίπολη. Μετά έχουμε την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ είναι μια ομάδα που 23 παιχνίδια είναι αίτητη. Δεν είναι μια ομάδα η οποία χάνει εύκολα. Χρειαζόμαστε τα πάντα για να τους κερδίσουμε. Αυτά. Και ο Βράνιος σε πολύ καλή κατάσταση. Ο Βράνιος, φίλε, πραγματικά πήγε σε ψυχολόγο χθες. Από μοναξιά. Εκπληκτικά τελειώματα. Είμαι μόνος μου, δεν μπορώ, δεν με μαρκάρει κανείς πλέον, γιατρέ, γιατί. Γιατί δεν με μαρκάρουν, γιατρέ. Δυνατά πήγε Ξάνθη. Ήμουν με τον κολλητό σου από το φαΐ να πάμε μέχρι το σπίτι για να βάλουμε Nova Go. Τελείωσε. Ήταν 2-0. Τελείωσε το παιχνίδι. Πάμε στο πρώτο διάλειμμα για να δούμε τι γίνεται ποδοσφαιρικά στον ΠΑΟΚ. Πέρασαν και αρκετές ημέρες από το προηγούμενο παιχνίδι. Εντάξει, θα πούμε ένα-δύο πράγματα. Πώς ξεκινάει η προετοιμασία του ΠΑΟΚ για τον αγώνα με τον Ολυμπιακό. Τι άλλο ετοιμάζεται εκτός του αγωνιστικού χώρου. Έχουμε μπάσκετ, έχουμε βόλεϊ. Πολλά και διάφορα, αν και νομίζω ότι η εβδομάδα
θα πάει 95% με ποδόσφαιρο και με ό,τι αφορά το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Και με αυτό επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Λοιπόν, αρκετοί φίλοι μπαίνουν στη σελίδα του ΠΑΟΚ στο Facebook, κάνουν την κοινοποίηση που χρειάζεται στο θέμα για τα εισιτήρια. Μετά το διάλειμμα των μία θα κάνουμε και την κλήρωση. Η κλήρωση θα γίνει μεταξύ αυτών που κοινοποιούν το θέμα. Αυτά και like και κοινοποίηση. Γιατί είναι πολύ αυτοί, παραπάνω αυτοί που έχουν κάνει like, λιγότεροι αυτοί που έχουν και την κοινοποίηση. Αυτοί και με τις κοινοποίησεις θα μπουν στην κλήρωση για τα τελευταία 4 διπλά κιόλα εισιτήρια από το στοίχημα. Λοιπόν, σε λίγο θα ξεκινήσουμε με τον ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ. Θα πρέπει να συνδεθούμε με τις εγκαταστάσεις του Ηρακλή. Θα κάνει δηλώσεις ο νέος προπονητής των Κιανολεύκων. Είναι και ο Γιώργος Μαντζούκης. Θα συνδεθούμε σε πολύ λίγο με εκείνον. Φίλε 367 που έστειλε στο πρώτο μήνυμα, δεν ολοκληρώνεται. Παράκληση προς όλους όποιους δεν καταφέρει να βρει εισιτήρια. Να. Και σταματάει εκεί το μήνυμα. Προφανώς κάτι θες να γράψεις για να μην πάνε προς το γήπεδο ή κάτι τέτοιο. Όλα αυτά θα συζητηθούν από την ώρα που θα πάρουν και οι τελευταίοι αύριο τα εισιτήριά τους και θα είναι ξεκάθαρο ποιοι θα είναι στο γήπεδο και όλες οι ανακοινώσεις που έχουν να γίνουν για τα μέτρα τάξης. Οι προπονήσεις του ΠΑΟΚ ξεκινούν από σήμερα. Υπήρχε ένα διήμερο ξεκούρασης για τους ποδοσφαιριστές. Είναι πλεονέκτημα το ότι ο ΠΑΟΚ σε αυτή την φάση, σε αυτή την περίοδο των πιο δύσκολων αγώνων μπαίνει με τους παίκτες του βασικού του κορμού να είναι υγιείς, να είναι φορμαρισμένοι, να είναι όλοι καλά και σε αυτοπεποίθηση και αγωνιστικά σε όλους τους τομείς. Να είναι πολύ καλά. Θετικό το ότι τα πιο μεγάλα μάτς γίνονται εντός Τούμπας. Πλεονέκτημα αυτό για τον ΠΑΟΚ που γενικώς πετάει, αλλά ειδικότερα μέσα στο γήπεδο του δεν αφήνει κανένα περιθώριο σε κανένα αντίπαλο όλη τη χρονιά. Ειδικά για τον ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, όλοι γνωρίζουν, όλη η Ελλάδα, το πόσο καλά είναι ο ΠΑΟΚ, αλλά και τα προβλήματα που έχει ο Ολυμπιακός, που ακόμα και προχθές τον Πανιόνιο έκανε ναι μεν πολλές φάσεις, αλλά βλέπετε η αυτοπεποίθηση της ομάδας δεν μπορούσε να σκοράρουν εύκολα, παρότι έκαναν πάνω από 20 τελικές, μπήκε μόνο ένα γκολ. Η ΑΕΚ από τη δική της πλευρά συνεχίζει τη δική της πορεία, δυνατή, αέτητη για πάρα πολλά παιχνίδια, τα καταφέρνει, ανταπεξέρχεται και στην Ευρώπη, είναι ζωντανή. Παίζει πέμπτη βράδυ στο Κίεβο, στην Ελλάδα κερδίζει, έχει τώρα και αυτή ένα κρίσιμο τετραήμερο γιατί και το μάτι του Κιέβου είναι δύσκολο και τελικός και έχει και το πολύ δύσκολο παιχνίδι εκτός έδρας με τον Ατρόμητο. Γενικώς η Κυριακή θα δείξει πολλά από ό,τι φαίνεται για τη συνέχεια του πρωταθλήματος. Λοιπόν, κάποια ακόμα μηνύματα περιμένοντας να συνδεθούμε με τη Μίκρα για να ακούσουμε τις δηλώσεις του νέου προπονητή της ομάδας του Ηρακλή, μια και υπάρχει ρεπορτάζ από εκεί και θα μας το μεταφέρει ο Γιώργος Ματζιούκης για να συνεχίσουμε με τα ποδοσφαιρικά του ΠΑΟΚ και λίγο μετά τη μήνα κάνουμε και την κλήρωση για τα διπλά εισιτήρια. Ένας φίλος ειρωνεύεται για την ΑΕΚ και τον Βράνης που βάλε 3 γκολ. Αν αληθεύει ότι μετά το πολύ κοίταγμα των παιχτών της Ξάνθης ματιάχτηκε και έχει πάνω κεφάλους ο Βράνιες. Εντάξει, όλα αυτά είναι ελληνικά, σχολιάζονται πάρα πολύ κατά του ΠΑΟΚ, κατά άλλων ομάδων δεν υπάρχει ιδιαίτερη αναφορά, αυτή είναι η διαφορά. Έτσι για να μην μπούμε σε λεπτομέρειες και θίγουμε ανθρώπους, θίγουμε ομάδες κτλ. Απλά βλέπουμε πόσο εύκολα
κατακρίνονται θέματα του ΠΑΟΚ, είτε για παρουσία φιλάθλων, για διώξεις, για παίκτες, για αντιπάλους και πόσο θάβονται άλλα ζητήματα των άλλων δύο διεκδικητών του τίτλου. Είναι μια μεγάλη επικοινωνιακή επίθεση. Σκεφτείτε ότι μιλάμε για ομάδες της Αθήνας που έχουν αρκετά έτσι μέσα, με κεφαλαίο μη, με μικρό μη, και ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ μαζί, και ο Παναθηναϊκός έχει τα δικά του, και υπάρχει όλη αυτή η επίθεση μόνο κατά του ΠΑΟΚ, ενώ αποσιωπιούνται άλλα γεγονότα. Αυτό που έγινε τις προηγούμενες ημέρες, ειδικά με τα Γιάννενα, και κάθε μέρα για διώξεις κτλ, για αγώνα που δεν επηρεάστηκε στο παραμικρό από την παρουσία φίλων του ΠΑΟΚ, σε σχέση με την Τρίπολη που το μάτς διακόπηκε από την παρουσία των Ολυμπιακών και τα επεισόδια, ήταν το αποκορύφωμα. Αλλά είπαμε, γίνεται αυτή η προσπάθεια και καλό είναι να αναφέρονται όλα αυτά και να στιγματίζουν τουλάχιστον, για να μην νομίζουν ότι κοροϊδεύουν κιόλας. Βλέπουμε σημερινές δηλώσεις του Πέλκα, ο οποίος έδωσε λύση και στη Λαμία. Ήταν στην κατάλληλη θέση, τον είδε ο Μπίσεσβαρ και λέει ο Πέλκας, όχι λέει, δεν του φώναξα, με είχε δει. Όπως έχει αποδείξει πολλές φορές, είναι καταπληκτικός ποδοσφαιριστής και έχει αυτή την ικανότητα. Βρέθηκα στο κατάλληλο σημείο, σκόραρα, δεν είχα πάντως πετύχει φέτος άλλο γκολ με το κεφάλι, λέει ο Πέλκας, για μια φάση από αυτές τις ωραίες φάσεις που βγάζει ο ΠΑΟΚ ομαδικά, που βγαίνει από τα πλάγια, έχει πολλούς παίχτες στην αντίπαλη περιοχή, πολλούς παίχτες, και αυτοί που είναι στην περιοχή έχουν την ποιότητα να μπουν με την μπάλα στα δίχτυα για άλλη μια φορά. Να μην κάνουν κάτι τυχαίο, αλλά να βρεθούν, να συνδυαστούν και να βγάλουν το συμπαίχτη τους μόνο με τα δίχτυα. Ο Μαωρίτσιο δεν πανικοβάλλεται, δίνει την κοντινή πάσα στον Μπίσεσβαρ, όλα αυτά στην περιοχή. Ο Μπίσεσβαρ, με το που παίρνει την μπάλα, ο Μαωρίτσιο βλέπει τον Μπέλκα, μάλλον πριν πάρει την μπάλα τον Μαωρίτσιο. Δείτε το replay, γυρίζει, κοιτάει για να δει την επόμενη κίνησή του, όπως πρέπει να κάνει κάθε μεγάλος ποδοσφαιριστής πριν πάρει την μπάλα, να ξέρει που θα τη δώσει. Το έχει δει ο Μπίσεσβαρ, κάνει την τέλεια πάσα και ο Πέλκας για άλλη μια φορά μπαίνει με την μπάλα στα δίχτυα χωρίς να υπάρχει καν τερματοφύλακας. Πολλά τέτοια γκολ φέτος για τον ΠΑΟΚ, που είναι η αποθέωση του ομαδικού ποδοσφαίρου. Για την Λαμία ο Πέλκας λέει ότι ήταν δύσκολο το παιχνίδι, δυσκόλεψε πολύ η Λαμία. Τον ΠΑΟΚ έχει καλή ομάδα. Αλήθεια είναι αυτό, λέγαμε και έτσι λέγανε και άνθρωποι του ΠΑΟΚ, ότι η Λαμία έχει πολλές ομοιότητες με τη Λάρισα. Δεν αποδείχθηκε αυτό. Η Λαμία είναι καλύτερη ομάδα από τη Λάρισα. Σίγουρα και αμήνεται καλύτερα και βγαίνει με πιο πολλές προοπτικές και είναι πιο δύσκολο κατάβλητη. Η Λαμία έχει περισσότερη ποιότητα. Απλώς η Λάρισα έχει ένα περισσότερο πάθος σε κάποια εντός έδρας παιχνίδια και βγάζει μια αγωνιστικότητα. Έβγαζε, γιατί χθες ήταν κομική. Ναι, και στο κάτω-κάτω τώρα, τι να συγκριθεί τώρα η Λαμία που το παλεύει, έχει μια οργάνωση με τον Κούγια που διώχνει. Φέδιο στο Φιντάνι, το πουλέν μας. Και προπονείται πρώτης ομάδας και δεύτερης και τον Μόρα που δεν έχει παίξει καθόλου. Και... Δεν μπορεί να συγκριθεί με κανέναν η Λάρισα. Με κανένα πραγματικά. Για το τι έλεγε ο Βερίνας στις εντολές εκεί, στις συμβουλές πριν το δεύτερο ημίχρονο, το τι είπαμε δεν θα το πούμε τώρα, θα το πούμε στο τέλος του προαθλήματος, λέει ο αρχηγός του ΠΑΟΚ που τους μιλάει εκεί πριν από κάθε σέντρα. Κοιτάμε μόνο το μάτι στον Ολυμπιακό. Βέβαια. Και αυτό που λέει ο Πέλκας είναι πάρα πολύ σοβαρό. Η διαφορά στο Λαμία ΠΑΟΚ με το Γιάννενα ΠΑΟΚ και το πώς μπήκε ο ΠΑΟΚ είναι ο κόσμος. Έτσι, ξεκάθαρα. Παγωμένο το ένα γήπεδο, στο άλλο γήπεδο μικρή τούμπα, και είδες τη διαφορά που υπήρχε. Πάμε τώρα στη Μίκρα. Γιώργος Ματζίκης. Γιώργο, καλό μεσημέρι. Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα. Έχουμε τον προπονητή του Ηράκλη. Νέο σταθμό στην καριέρα σας. Για να ακούσουμε. Εντάξει, εγώ είμαι λίγο μικρός, όχι στην ηλικία, για να μιλήσω για το μέγεθος της ομάδας, έτσι, και την ιστορία του Ηράκλη.
Θα να πάρουμε από την αρχή τη δηλώση. Έχουμε ένα θεματάκι με την κάμερα, τη ΣΕΡΤ. Οπότε θα το ξαναπάμε, γιατί είμαστε αρκετοί συνάδελφοι εδώ. Εμείς έχουμε με ολόκληρη την ΕΡΤ και με την ΕΡΑ. Μην αγχώνεσαι, θεματάκι. Πάμε. Ναι. Η κάμερα έχει ένα θέμα, Σταύρο. Μόνο να ήταν μόνο αυτό. Ο κ. Σπύρος Μπαξεβάνος βέβαια είναι εδώ δίπλα μας, για όσους δεν γνωρίζουν, ο νέος προπονητής του Ηρακλή. Πολύ καλός τεχνικός, απλά πολύ καλός αμυντικογενής τεχνικός, λέω εγώ Γιώργο μου, από ό,τι θυμάμαι. Στις ομάδες που ήταν όπως ο Κισαμικός είχε τέτοιο στόχο, τώρα εδώ είναι αναγκασμένος να κάνει πρωταθλητισμό. Γι' αυτό το σημειώνω, το θεωρώ και καλό άνθρωπο και πολύ καλό προπονητή, αλλά... Ξέρει καλά αυτές τις κατηγορίες, αυτό μπορώ να πω. Και έμπειρος είναι. 5 χρόνια νομίζω ήταν στο Κισαμικό. Απλά όταν ανέβηκαν οι απαιτήσεις του Κισαμικού, εκεί το έχασε λίγο. Γι' αυτό το καταγράφω. Γιατί τον παρακολουθώ. Ναι, καλά κάνεις. Καλά κάνεις και όλοι κρίνονται στο αποτέλεσμα. Εννοείται. Βλέπουμε τι έγινε. Έχει υποχρέωση νίκης ο Ηρακλής, γι' αυτό το λέω. Ναι. Πάμε ξανά. Καλό λοιπόν, coach. Πάμε ξανά. Ξεκίνησα να λέω ότι είμαι μικρός, όχι στην ηλικία, να μιλήσω και για το μέγεθος της ομάδας και για την ιστορία της. Και πέρα για μένα είναι πολύ μεγάλη τιμή και σίγουρα ακόμα μεγαλύτερη ευθύνη που ήρθα εδώ σε αυτή την ομάδα που και θέλω να φανώ αντάξεις εμπιστοσύνης που η διοίκηση η οποία με επέλεξε εμένα να είμαι προπονητής να μπορέσουμε να καταφέρουμε να πετύχουμε το στόχο που όλοι θέλουν να, η ομάδα να βγει στην επόμενη κατηγορία. Εγώ αυτό που μπορώ να υποσχεθώ αυτή τη στιγμή και θα το κάνω είναι πάρα πολύ δουλειά με όλοι μου το είναι να μπορέσουμε να τα καταφέρουμε στο τέλος της χρονιάς η ομάδα να στην επόμενη κατηγορία. Κότς με κάποια από τα παιδιά, όπως ο Γιάννης, ο Καραντασιάς, ο Βοσνιάδης, τους ξέρετε, είχατε συνεργαστεί, αλλά γενικά έχετε κάποια εικόνα από το φετινό Ηρακλή. Εντάξει, είχα εικόνα από τα πρώτα παιχνίδια της χρονιάς, μέσα από το ίντερνετ που είχε τα παιχνίδια. Τώρα τελευταία δεν είδα, κάθισα χθες το βράδυ και είδα 2 παιχνίδια. Εντάξει, είναι εδώ πέρα και ο Θάνος ο γυμναστής και ο Τάσου Κατσιαμπής. Χθες είχαμε αρκετή ώρα συζήτηση για τον καθένα ατομικά, έτσι, το τι κάνει. Σίγουρα ο χρόνος για μας είναι λίγος. Αυτό που προέχει είναι το παιχνίδι της Κυριακής, είναι να μπορέσουμε, σίγουρα βιαζόμαστε και εγώ βιάζομαι πιο πολύ από όλα, από όλους. Θέλουμε να περάσουμε πράγματα γρήγορα. Σίγουρα θα δυσκολευτούμε να περάσουμε πολλές πληροφορίες. Έτσι, σε αυτό που ζητάω εγώ σαν προπονητής, στη φιλοσοφία που έχω, που θέλει να παίζει η ομάδα. Αλλά το καλό είναι και αυτό που έχω δει και λίγο από το χθες από τα παιχνίδια και από τις πληροφορίες, ότι η ομάδα έχει και καλό υλικό, έτσι, και ποδοσφαιριστές, οι οποίοι πρώτα απ' όλα είναι νέοι και θέλουν να διακριθούν, θέλουν να μάθουν ποδόσφαιρο, να μπορέσουμε να πετύχουμε στο τέλος το στόχο της ομάδας. Το πρωτάθλημα της Εθνικής έχει τις δικές του ιδιομορφίες, κυρίως παίζουν ομάδες οι οποίες παίζουν δυνατά, παθιασμένα. Ο Ηρακλής παίζει διαφορετικό ποδόσφαιρο. Στρωτό, δεν ξέρω αυτό αν θα αυτό, βολεύει. Αυτό είναι και ο στόχος. Σίγουρα είναι τελείως διαφορετικό ένα πρωτάθλημα Super League, Football League και ακόμα περισσότερο της ΓΑΜΑ Εθνικής. Όπως είπατε και εσείς, είναι ένα πρωτάθλημα στο οποίο στηρίζεται πάρα πολύ στη δύναμη. Έτσι. Σίγουρα έχει ομάδες οι οποίες τρέχουν, αγωνίζονται, θα παίξουν με πάθος, ειδικά απέναντι σε μια ομάδα όπως είναι ο Ηρακλής. Αυτό εμείς το κομμάτι, εμείς αυτό που θέλουμε να... γιατί όλες οι ομάδες λίγο πολύ το κάνουν, δηλαδή τη δύναμη και το τρέξιμο. Αυτό που θέλουμε να βάλουμε είναι και τη σωστή τακτική σκέψη στα παιδιά και ειδικά σε ομάδες οι οποίες κακά τα ψέματα στον Ηρακλή όλοι θα έρθουν, θα κάτσουν πίσω, θα περιμένουν και θα πρέπει εσύ να δημιουργήσεις και να μπορέσεις να καταφέρεις να διασπάσεις μια άμυνα. Και εκεί νομίζω είναι και ένα ο δικός μου στόχος, ειδικά την πρώτη εβδομάδα, να μπορέσουν να περάσουν κάποια στοιχεία. Σίγουρα το λέω. Δεν θα προσπαθήσουμε να αλλάξουμε πολλά πράγματα γιατί είναι δύσκολο να από τη μία στιγμή στην άλλη ο ποδοσφαιριστής να αντιληφθεί και να κάνει αυτό που θέλει. Σας ικανοποιεί το βάθος που έχει ως ομάδα και στον πάγκο και στην βασική... Ακόμα δεν τους ξέρω, έτσι. Είναι πολύ σημαντικό να έρθει αυτό που λέμε όλοι ο Τάι. Είναι... η αξία του είναι αδιαφυσβήτητη. Έτσι. Ναι. Πολύ σωστά. Εντάξει, από εκεί και πέρα ακούω ότι η ομάδα έχει, ειδικά από τη μέση και μπροστά, έχει πολλούς παίχτες οι οποίοι μπορούν να ανά πάσα στιγμή να βοηθήσουν. Νομίζω δεν είναι τυχαίο ότι έχει και την καλύτερη άμυνα, έτσι,
στην κατηγορία. Και επίθεση, σίγουρα και επίθεση. Είναι όμως είναι πράγματα τα οποία πρέπει να τα δω κι εγώ. Και εγώ θέλω το χρόνο μου. Δεν ζητάω έτσι πίστοση, δεν υπάρχει πίστοση. Πάμε την Κυριακή να κερδίσουμε το παιχνίδι. Αυτό είναι το ένα και το μοναδικό αυτή τη στιγμή. Τα προηγούμενα χρόνια ήσασταν σε ομάδες που δεν είχαν τόσο πολύ κόσμο, δεν είχαν την πίεση, το άγχος της καθημερινότητας. Τώρα ξέρετε ότι υπάρχουν πάρα πολλές απαιτήσεις, γίνεται πρωταθλητισμός. Πόσο έτοιμος είστε να ανταπεξέλθετε σε όλο αυτό? Νομίζω ότι είναι και ευκαιρία και για μένα και για οποιοδήποτε ήταν εδώ προπονητής. Έτσι, να μπορέσει να κάνει κάτι καλό. Δεν νομίζω ότι αγχώνομαι έτσι, από τον κόσμο. Δεν είμαι ο άνθρωπος ο οποίος έχει την πίεση του κόσμου πιο πολύ. Νομίζω πιο πολύ πίεση και άγχος έχω να μπορέσω να βγάλω αυτά που θέλω εγώ σαν προπονητής, να μπορέσω να τα περάσω γρήγορα στους ποδοσφαιριστές μου και να μπορέσουμε να τα κάνουμε μέσα στο γήπεδο. Καλή επιτυχία. Έγινε και εγώ σας ευχαριστώ. Γιώργο. Λοιπόν, ακούσαμε τον νέο προπονητή του Ηρακλή. Εν συντομία, θες δύο λόγια για τα κριτήρια της απομάκρυσης του κ. Στασιάδη και της επιλογής του κ. Μπαξεβάνου. Δεν έχουν μπει, οι άνθρωποι της διοίκησης δεν έχουν μπει σε λεπτομέρειες να δώσουν εξηγήσεις στο γιατί προχώρησαν σε αυτές τις κινήσεις. Υπάρχει μια ανακοίνωση που καταγράφει ότι το αποτέλεσμα με το Μακεδονικό ουσιαστικά αποτέλεσε την αφορμή. Προφανώς υπήρχαν νωρίτερα κάποιοι λόγοι. Αλλά πώς μπορείς να απομακρύνεις ένα προπονητή όταν ρίχνει 3 και 4 σε κάθε παιχνίδι και είναι μόνος πρώτος? Ναι. Ήρθε αυτό το αποτέλεσμα, αποτέλεσε την αφορμή και έγινε αυτό που έγινε. Πριν από λίγο βέβαια συναντήσαμε και τον κύριο Σάκη Αναστασιάδη, ο οποίος ήρθε να αποχαιρετήσει τους ποδοσφαιριστές. Χαμογελαστός ήταν, δεν έχει κάποιο, να είναι μαλωμένη ή οτιδήποτε άλλο. Πάρθηκε μια απόφαση, τη σεβάστηκε ο κύριος Αναστασιάδης, στον οποίο μάλλον όλη η οικογένεια του Ηρακλή του οφείλει να ευχαριστώ, γιατί είναι ένας άνθρωπος ο οποίος πήρε ένα τεράστιο ρίσκο πριν κάποιους μήνες να αναλάβει μια ομάδα που είχε 11-17 χρόνους. Ναι. Μην το ξεχνάμε αυτό, τι Ηρακλή παρέλαβε, όταν είχε δηλωθεί στην κατηγορία ημέρα Πέμπτη και την Κυριακή έπρεπε να πάει να παίξει με την Καρίτσα πρώτη αγωνιστική. Φυσικά και όλοι του οφείλουν ένα ευχαριστώ. Δεν το συζητάμε. Μάλιστα. Ωραία. Γιώργο, σε ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Αυτά από το ρεπορτάζ του Ηρακλή που προέκυψε με τις δηλώσεις του νέου προπονητή. Κλείνουμε την πρώτη ώρα. Αφήνουμε ένα περιθώριο 5 λεπτών ακόμα για τους τελευταίους φίλους που θα μπουν στη σελίδα του ΠΑΟΚ στο Facebook για να κάνουν τις κοινοποιήσεις. Έτσι ώστε επιστρέφοντας να κάνουμε και την κλήρωση για τους 4 τύχερους που θα κερδίσουν διπλά εισιτήρια για το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Διάλειμμα. Επιστροφή πρώτα απ' όλα με την κλήρωση για να στείλουμε άλλους 8 φίλους, αφού μιλάμε για διπλές προσκλήσεις, στον αγώνα ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Έφτασε η ώρα 1:10, έτσι είπαμε, έτσι θα κάνουμε την κλήρωση για τα 4 τελευταία εισιτήρια, επί της ουσίας 8, 4 διπλά από το στοίχημα μέσα από το Facebook του ΠΑΟΚ 24. Η Ελένη Μπούρου θα μας ενημερώσει τώρα. Έχει κλείσει, έτσι. Λοιπόν, δεν δεχόμαστε άλλα. 2.466 κοινοποιήσεις. Μέχρι αυτή τη στιγμή. Τα like πώς ήταν, πριν πάνω από 5.000. Ξεπεράσαμε τα like. Δηλαδή, μισή κανένα κοινοποίηση. Λοιπόν, ο διαγωνισμός. Μην το παίρνεις από πάνω, φαίνεται η ρίζα. Ο διαγωνισμός για τις 4 προσκλήσεις, διπλές προσκλήσεις, έκλεισε μόλις τώρα. Πάνω από 5.000 κόσμος πάτησε. Πάνω από 5.000 κόσμος πάτησε likes. 2.466 κοινοποιήσεις. Τα βήματα ήταν απλά. Κάνετε like στο συγκεκριμένο. Τι έγινε? Λοιπόν. Τι θα γίνει, Δημήτρη, θα την κάνουμε την κλήρωση ποτέ άραγε? Δεν λέμε νούμερα, έτσι δεν έχουμε νούμερα. Τι κάνεις, θα κάνεις ένα. Το χέρι και όπου κάτσει. Λοιπόν, 2.466 κοινοποιήσεις. Μέσα από αυτές τις κοινοποιήσεις θα γίνει η κλήρωση για τους 4 τυχερούς που κερδίζουν διπλή πρόσκληση. Ανοίγω τις κοινοποιήσεις εδώ, έτσι. Μου έρχονται και τα μηνύματα και το ΠΑΟΚ 24 κάνει live, τα βλέπουμε εδώ.
Κοινοποίησε τη δημοσίευση. Οπότε εγώ θα σκρολάρω προς τα κάτω και όποτε μου πείτε stop, σταματάω πάνω στον άνθρωπο να το δείξουμε και στην κάμερα. Ξεκινάω. Ναι. Πιο γρήγορα μπορείς. Φορτώνει. Κάνε, εδώ, λένε, φορτώνει. Φορτώνει. Εδώ. Στάθης Κορονίδης, εδώ τον κύριο, το βλέπουμε. Πριν 26 λεπτά κιόλας. Ναι. Γι' αυτό το αφήσουμε λίγο. Στάθης Κορονίδης, πρώτη διπλή πρόσκληση. Κάτσε τώρα, αυτός αν δεν ακούει. Περίμενε. Τι να περιμένω. Στείλ του μήνυμα, ρε. Θα τον βρούμε. Το Στάθη. Τώρα εδώ στον αέρα. Λοιπόν, συνεχίζω. Από εκεί που σταμάτησε ή... Όχι. Άσε λίγο να φορτώσει όμως. Ναι, ο ραδιοφωνικός χρόνος είναι πολύτιμος. Δεν πειράζει. Τι να κάνουμε. Έλα λίγο. Έλα που του δούλεψε το δαχτυλάκι λίγο να κατέβει το σκρολ. Τρέχει το ίντερνετ. Τρέχει. Λοιπόν. Έλα. Ακόμη φορτώνει, παιδιά. Είναι και πριν μία ώρα τώρα. Ακόμη αφήστε λίγο να φορτώσει να πάμε και στα χθεσινά, προχθεσινά. Να πάρεις και ένα κινητό μεγαλύτερη οθόνη. Γιατί πρέπει να κάνουμε και μια διαδικασία. Αυτός που θα κερδίσει, αυτοί που θα κερδίσουν, οι τέσσερις, θα μας στείλουν μέχρι τις 4 η ώρα. Θα το γράψουμε και στο Facebook. Στοπ εκεί! Εδώ. Μέχρι τις 4 η ώρα, στοιχεία, δηλαδή ονοματεπώνυμο, άμκα και αριθμό ταυτότητας και για τους δύο που θα πάνε στο γήπεδο. Ναι. Κυρίλ Τόσεϊ, χθες στις 12:06. Πάω ξάκι άλλο. Κυρίλ Τόσεϊ. Ναι. Εδώ το βλέπω. Το γράφεις. Κυρίλ Γιώτα Γιώτα. Εδώ. Δες το Δημήτρη και εσύ. Εδώ. Γράψτε όπως είναι για να μην το ξέρω. Τόσεφ, ρε. Τι Τόσεϊ. Τόσεφ. Εντάξει, συγγνώμη, δεν έχω και εγώ τα γυαλιά μου που θα λέει και ο Σταύρος. Λοιπόν, συνεχίζω το σκρόλ όπως όλοι βλέπουμε. Μάλιστα. Το τόσο κοντινό σου Σταύρο με σκοτώνει. Είπαμε, χρονιά πρωταθλητισμού δεν έχει τέτοια. Λοιπόν, συνεχίζω. Εγώ φορτώνει αυτό. Κάνω και ένα προς τα πάνω την ώρα που φορτώνει. Έτσι, μπερδεύω κιόλας για να μην νομίζω ότι πάω πόνο πίσω. Πίσω μπρος. Στοπ εκεί. Εδώ. Στην Καλλιόπη Πατλάκη. Κυριακή 1:41. Εδώ. Το δάχτυλο νύχι βαμμένο. Πατλάκι. Δεν είναι γαλλικό αυτό, απλό άσπρο είναι. Απλό άσπρο με ειρηδίζον, το βλέπεις. Ωραία. Πώς το γράφεις το ειρηδίζον. Κατέβα πώς θα κάνω τώρα. Λοιπόν, και συνεχίζω το scroll. Ένας τελευταίος. Εδώ για να βλέπουν όλα ότι γίνονται με διαφάνεια. Γιατί Γρηγόρη μου γράφεις αυτό. Γιατί είναι Γρηγόρη θα πω εγώ μετά εκτός αέρα. Πάμε. Λοιπόν, συνεχίζω. Φορτώνει. Να πάνε και από κάτω. Εδώ όλα με διαφάνεια, έτσι. Και live στη σελίδα μας στο ΠΟΑ24. Τι άλλο θα κάνουμε, ρε. Δημήτρη, θα πεις κανένα στόπο, γιατί κουράστηκε το χέρι μου. Να δούμε αν δέχει το χέρι. Μάλιστα. Χρησιμοποιείς και άλλο δάχτυλο. Όχι, ναι. Εκεί, στόπ. Εδώ. Σπύρος Τσακιλτζίδης, Παρασκευή στις 6:04. Τσακιλτζίδης. Σπύρος Τσακιλτζίδης, εδώ. Ωραία, και θα βγάλουμε και δύο αναπληρωματικούς. Γιατί? Όχι, ρε, αναπληρωματικούς. Το μπίστευα στον μπάνκο. Όχι. Άκου που σου λέω. Να διευκρινίσουμε ότι. Δημήτρη, πες λίγο τα ονόματα. Είμαστε εντάξει. Ο κύριος Κορονίδης, ο κύριος Τόσεφ, η κυρία Πατλάκη και ο κύριος Τσακιλτζίδης. Τέσσερις. Αναπληρωματικούς σε περίπτωση. Που κάποιοι από τους τέσσερις δεν βρεθούν μέχρι τις 4. Τον Μουλέν και τον Κουλούρι. Όχι. Μέχρι τις 4, αν δεν βρεθούν, εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να στείλουμε τα ονοματεπώνυμα. Το Σάχοφ. Στη σκοράρι. Θα με αφήσει να μιλήσω. Ναι, έχεις δίκιο. Άντε! Μέχρι τις 4. Ωραία. Μέχρι τις 4 θα πρέπει να στείλουμε τα ονόματα στη στοίχημαν για να τα στείλει στην παρέα. Εμείς θα τους ειδοποιήσουμε. Άμα δεν ακούνε τώρα. Θα τους ειδοποιήσουμε μέσω. Βεβαίως. Απλά μέχρι τις 4 θα πρέπει να μας έχουν στείλει. Ωραία. Τα στοιχεία και για τους δύο. Μέχρι τις 4 το απόγευμα, εσείς οι 4 και θα δείτε τα ονόματα στην σελίδα μας και θα ειδοποιηθείτε μέσω μηνύματος να έχετε τα στοιχεία τα δικά σας και του ανθρώπου που θα σας συνοδεύσει στο γήπεδο. Αριθμός ταυτότητας και άμκα, ονοματεπώνυμο βεβαίως. Με 4 και 5 το εισιτήριο θα πάει αλλού. Εξηγημένα, για να μην έχουμε παρεξηγήσεις.
πρέπει να αποσταλούν στην ΠΑΕ. Υπάρχει πίεση χρόνου, γι' αυτό 4 και 5 αν τα έχετε, δυστυχώς θα έχετε χάσει το εισιτήριο. Δεν βγάλουμε. Σόλι και δεν βγάλουμε αναπληρωματικούς. Έλα γρήγορα. Λοιπόν, ένας φίλος μπασκετικός αναρωτιέται αν όλοι οι υπόλοιποι κερδίσουν εισιτήρια για τον αγώνα ΠΑΟΚ Καρσίγια θα πάνε. Πώς δεν θα πάνε. Στο ΠΑΟΚ Καρσίγια. Ναι. Θα πάνε, πώς δεν θα πάνε. Λοιπόν, να ξαναμπούμε λίγο στη διαδικασία. Έλα, ξεκίνα γρήγορα. Πάτα. Τώρα, παιδιά, είναι και 2.000 τόσα τα. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Κοινοποιήσεις. Βεβαίως. Ακόμα. Λοιπόν, αφήστε λίγο να φορτώσει όμως, να φορτώσει. Όσο φορτώσει. Θα τα κάνεις από πριν, κυρία μου. Θα φορτώσεις από πριν. Έπρεπε να τα γράψεις τα ονόματα. Ξαιρετική ιδέα, Δημήτρη, πώς θα τη δουλέψουμε από το πρωί. Αυτός εκεί, στοπ. Τώρα κοροϊδεύεις. Έλα, γιατί. Τώρα κοροϊδεύεις. Έλα, δεν έχουμε χρόνο, άντε. Πώς δεν έχουμε χρόνο, δε. Να σου πω κάτι. Το θέμα αυτό είναι τα εισιτήρια. Έλα, εντάξει, εντάξει. Ωραία, πες μου. Αυτός εκεί, σταμάτα. Χρήστος Γιανούλτσης. Γιανούλτσης, δεν ξέρω. Γιανούλτσης, αναπληρωματικός είσαι. Αναπληρωματικός είσαι. Για να μην χαρεί ο φίλος πάρα πολύ, να. Εντάξει, έχει. Με. Όπα. Όταν δεν δουλεύεις καλά το δάχτυλο, αυτά γίνονται. Και Θωμάς Απότσης, δεύτερος επιλαχών, τον πάτσε μόνο μου και σταμάτησε. Πήγε στο προφίλ του. Εντάξει. Οι δύο αναπληρωματικοί. Ήποπτο αυτό το τελευταίο που είπες. Δεν τον ξέρω τον κύριο, μόνο του σταμάτησε το δάχτυλό μου και. Δώσε μια φωτογραφία. Λοιπόν, σας δω. Έχει κάτι γάτε στο προφίλ. Α, ένα κοινό φίλο Γιάννη Παρασκευαίδη, δεν ξέρω. Ω, το στήσανε. Δεν είναι κοινό φίλο μαζί μου. Ορίστε. Πήγαινα από Σπορόγια εδώ και είδα τις ταμπέλες για Κιλκής. Στεναχωρημένες. Όπου φίλε, έγραφε Κιλκής και έβλεπες μια θλίψη στην ταμπέλα. Ναι. Λοιπόν, θα ειδοποιηθείτε οι τέσσερις. Ο κύριος Κορονίδης, ο κύριος Τόσεφ. Θα βγεις από το στούντιο τώρα και θα ειδοποιήσω. Η κυρία Πατλάκη και ο κύριος Σακλητζίδης. Βεβαίως. Και ξεχωριστό μήνυμα. Βεβαίως. Βεβαίως. Μέχρι τις 4 θα έχουν δικαίωμα να στείλουν στοιχεία και για τα δύο άτομα. Βεβαίως. Να βγάλω μια φωτογραφία του νικητέ για να κάνω προσφορά τη στοίχημα. Ναι, είναι, τα γράμματα είναι λίγο. Τα γράμματα δεν διαβάζω. Αν βγάλει τον Τζομπατζόκου τα γράμματα, θα σε αποθεώσω. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πήγαινα για φαρμακοποιός. Σε λίγο και κρέμες. Κάντε τάκι. Ωραία, τέλος αυτή τη διαδικασία. Λοιπόν, για τον ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ, το παιχνίδι στη Λαμία που ήταν δύσκολο, όπως το είπε και ο Πέλκας, εντελώς διαφορετική η αίσθηση του να μπαίνεις να παίξεις σε ένα κρύο γήπεδο από αυτό που συνέβη στα Γιάννενα για παράδειγμα. Τότε που ακόμα και ο Πετράκης είπε ότι χάσαμε από τα ποδητήρια γιατί καταλάβαμε ότι παίζουμε εκτός έδρας. Έπαιξε ρόλο, δεν είναι δικαιολογία, αλλά απλώς είναι η διαφορά του πώς μπήκε ο ΠΑΟΚ στο ένα παιχνίδι και πώς μπήκε στο άλλο. Ακόμα και με τη Λάρισα, φυσικά έτσι το πάω. Λάρισα πώς μπήκε στην Τούμπα, αλλά και πώς μπήκε στη Λαμία. Μια ομάδα της Λαμίας οργανωμένη, παίζει καλά στην άμυνα, δεν έχει πολλή ποιότητα. Δεν μπορούσε να πατήσει περιοχή του ΠΑΟΚ, κάποια μακρινά σου. Το πρόβλημα της Λαμίας είχε πολύ καλή αμυντική συμπεριφορά για ένα ημίχρονο. Αλλά φίλε, με τον νόμο στα 36 δηλωμένα, δηλαδή καμιά 47, τον Μπίτι στα 36, τον Μπλάζη στα 33. Ήμουν σίγουρος ότι στο δεύτερο ημίχρονο δεν μπορεί να έχει τόση αμυντική προσήλωση. Από την άλλη, εγώ θα διαφωνήσω με τον Μπέλκα και θα πω ότι ο λόγος που ο ΠΑΟΚ έχασε ένα ημίχρονο ήταν ότι έπαιζε αργά. Κυκλοφορούσε αργά την μπάλα. Ναι. Σου λέει στα Γιάννενα παίζαμε γρήγορα γιατί είχαμε αυτή την ορμή που μας μετέδωσε η κερκίδα. Στη Λαμία θυμήθηκαν τον ΠΑΟΚ της Ριζούπολης, τον ΠΑΟΚ της Λάρισας. Εκείνο τον ΠΑΟΚ που ναι μεν είχε και άλλη τακτική έτσι, συνείδηση, αλλά έχει την ίδια νοοτροπία. Έχει ο Θεός. Έχει ο Θεός. Θα περάσει χρόνος, κάτι θα κάνουμε. Δεν είναι έτσι. Άμα δεν τη διεκδικείς την τύχη σου και άμα δεν πιέσεις, δεν θα σε βοηθήσει κανένας Θεός. Μπήκανε πιο αποφασιστικά στο δεύτερο ημίχρονο. Υπάρχει και μια αλλαγή τοποθέτησης του Μαουρίτσιο. Νομίζω τοποθετείται πιο ψηλά στο δεύτερο ημίχρονο. Ξεκάθαρα, γι' αυτό είναι μέσα και στα δύο γκολ. Νομίζω ότι είναι σημαντικό αυτό να παίζει ψηλά ο Μαουρίτσιο.
Δύο φορές τις βρέθηκε μέσα στην περιοχή, έκανε το σωστό. Τις βρήκε τις φάσεις ο ΠΑΟΚ, γιατί έχει και την ποιότητα, έχει και την καλή ομαδική λειτουργία. Είπαμε και νωρίτερα, το να πλαγιοκοπείς και να πατάνε στην αντίπαλη περιοχή τέσσερις ποδοσφαιριστές, οι οποίοι μπορούν και να αλλάξουν και τρεις πάσες μέσα στην περιοχή, είναι φοβερή υπόθεση. Το σωστό κάνει ο Μαρούτσο, το σωστό κάνει ο Μπίσεβαρ και ο Πέλκας είναι στη θέση όπου βάζει το γκολ. Και λέει ο συνεργάτης του Ντενέ, ο κύριος Κόλτσης, το ξέραμε, λέει ότι άμα φάμε πρώτη γκολ τελειώσαμε. Αυτό το μήνυμα έχει περάσει. Τρως γκολ από τον ΠΑΟΚ, τελείωσες, γιατί δεν μπορείς να αντιδράσεις. Δεν έχεις πιθανότητα να το βρεις μετά ανοργάνωτο, να το βρεις σε κατάσταση έτσι, ρίσκου, να του κάνεις φάση. Το ξέρουν από πριν δηλαδή. Και έχει περάσει το μήνυμα στο μυαλό τους ότι αν φάμε γκολ με τον ΠΑΟΚ, τελειώσαμε, γεια σας, σκεφτόμαστε το επόμενο. Μεγάλη επιτυχία του ΠΑΟΚ αυτή. Να περνάει τέτοια μηνύματα στον αντίπαλο πριν ξεκινήσει το παιχνίδι. Με την απόδοσή του, έτσι. Με την τακτική του, με τη συμπεριφορά των παικτών του. Δεν έχουμε τύχη. Δεν μπορούμε, το ξέραμε από το 1-0. Και πράγματι, λίγο μετά το 1-0, είναι ανοργάνωτη Λαμία και γίνεται και το 2-0 με τον ΜΑΚ πρωταγωνιστή. Τον ΜΑΚ ο οποίος έκανε τα πάντα λάθος όλο το παιχνίδι και είναι και στις δύο φάσεις γκολ. Είναι η μόνη του. Δεν είναι και στις δύο, είναι σε πολλές φάσεις. Είναι σχεδόν σε όλες τις φάσεις ο ΜΑΚ. Αλλά αυτό δηλαδή δεν του πιστώνεις. Περίμενε λίγο. Συμμετέχει, κάνει λάθος επιλογές. Στην πρώτη φάση που είναι, στην κλειστή γωνία του σουτ, κόβει την κάθετη του Πέλκα στο Μαουρίτσιο. Δεν τον είδαμε, εντάξει. Ρε αγόρι μου, μαζί σου. Είναι εκεί. Ρε είναι εκεί. Και στις άλλες εκεί είναι. Δεν κρύβεται, ζητάει μπάλα, κάνει λάθη, επιμένει. Ναι, δεν μπορείς να πεις ότι είναι σε καλή μέρα ο ΜΑΚ, αυτό λέω. Αλλά είναι σημαντικός γιατί είναι στις δύο στιγμές. Και στις άλλες είναι. Όπου κάνει τα λάθη. Είναι, όπου κάνει τα λάθη. Χαλάει τις φάσεις, ναι. Όμως είναι εκεί. Άλλος μπορεί να μην ήταν, μην πω όνομα τώρα. Δεν θα ήταν εκεί. Θα κρύβονταν. Ποιος? Δεν θα πω όνομα, τι σου λέω, δεν θα. Ήταν εκεί ο Σλόβακς, δηλαδή αυτό πρέπει να το πεις. Ότι σε ένα δύσκολο παιχνίδι, σε μια κακή βραδιά, κακή μέτρια βραδιά της ομάδας, όπου ο Πρίγκεβιτς για παράδειγμα στο πρώτο ημίχρονο δεν ακουμπάει μπάλα, δεν το έχω ξαναδεί ποτέ αυτό. Ακούμπησε, έκανε τρία κλεψίματα. Δεν ακουμπάει μπάλα ο παίκτης. Πλάκα. Φταίει και η ομάδα, φταίει και ο ίδιος, έτσι. Ίδιος, ναι. Πλάκα όμως, φίλε, είναι ο καλύτερος σου παίκτης στα αμυντικά στημένα. Είναι. Είναι, προσφέρει. Ως ελεύθερος παίκτης έχει πολλές επεμβάσεις. Αλλά αυτό το φαινόμενο του πρώτου ημίχρονου είναι απίθανο. Δεν έχει επαφή. Τα αμυντικά στημένα θα παίξουν σημαντικό ρόλο από εδώ και πέρα. 14 λεπτά και ο ΜΑΚ. Δεν σου λέω. Ήταν ευαισθητικό. Εμένα μεγάλα χτίσματα. Ήταν όμως εκεί. Παντού. Το πάλεψε. Με ΜΑΚ θα πας και την Κυριακή. Με ΜΑΚ. Αυτό δηλαδή θα ποντάρει την προσωπικότητά του. Με Τζάλμα θα πας. Λέω εγώ. Με Τζάλμα θα πας. Ναι. Και τον Μπίσεσβαρ. Εντάξει. Δεν, δύσκολη απόφαση. Τώρα εμείς τα λέμε ωραία. Ναι. Αλλά... Ας έχει λύσεις. ΜΑΚ. ΜΑΚ στη θέση του Μπίσεσβαρ. Οποιοδήποτε. Το περιμένει πώς και πώς. Νομίζω. Το θέλει. Δεν το δείχνει. Δηλαδή έχει τρελαθεί. Δεν μπορεί να είναι έξω. Εντάξει, ξέρει και αυτός ότι μπαίνει σε τελική ευθεία μια σεζόν που ο ΠΑΟΚ το καλοκαίρι όταν θα ξεκινήσει, αν έχει αυτή την εικόνα ο ΜΑΚ, δεν θα μπει σε μια διαδικασία. Τον βλέπω στην Derek Rosen, τον βλέπω. Αυτό σου λέω. Και αυτός ξέρει ότι η κλεψίδρα αδειάζει. Αλλά είναι και το αποτέλεσμα του ανταγωνισμού. Όμως... Άκου 14 λάθη. Ναι ρε, σου λέω τώρα. Με απορώ και λέω τι λέει ρε, άλλο παιχνίδι. Ναι, δεν λέω ότι δεν έκανε λάθη, αλλά ήταν παντού. Παντού και συμμετείχε. Ναι, φίλε, τώρα εντάξει. Δηλαδή σου λέω, ο λόγος που παίζαμε αργά στο πρώτο ημίχρονο κυρίως ήταν ο ΜΑΚ. Ναι, σίγα. Και ο Μαουρίτσιο ήταν στο πρώτο ημίχρονο. Ψυχή μας βγήκε. Τέσσερις τελικές. Και ο Μαουρίτσιο τέσσερις. Και άλλες 2-3 πλαγιοκοπήσεις, ξεκίνημα, φάσεων αυτά. Εντάξει. Δεν μιλάει κανείς για τη διάθεση. Και είναι λογικό να έχεις πολλά λάθη απέναντι σε ομάδα που αμήνεται στα 2/3. Τα δικά σου 2/3. Ωραία. Αλλά. Παγκόσμιο ρεκόρ έσπασε. Αργεί πολύ, ρε. Αργεί. Κάνει πολλά κοντρόλ για να πάρει την απόφαση. Και σου στερεί την ποιότητα που έχεις. Ενώ ο Τζάλμα δεν είναι έτσι. Ο Τζάλμα, βέβαια, αυτές τις έντες δεν τις βγάλει ποτέ, εντάξει. Δηλαδή, μία θα πήγαινε στην Άμφισσα και η άλλη στο Μεσολόγγι. Ούτε καν θα δει την εστία, ρε. Εντάξει, έχει άλλα πλεονεκτήματα.
Τώρα για άλλα πρόσωπα το Σαββάτο υπήρχαν προβλήματα. Εντάξει, ο Βερίνια δεν του βγήκε. Ο Βερίνια ήταν καλά κλεισμένος, δε φίλε. Του έβαλε τον πιο ταχυδύναμο παίκτη ο Τενές πάνω του. Δηλαδή, εκεί που δεν περιμέναμε τον Βάντερσον να κάνει τίποτα αμυντικά, γιατί είναι ένα παιδί το οποίο είναι Βραζιλιάνος, παίζει στη Λαμία, δεν το έχει το αμυντικό, αφοσιώθηκε 100% στο αμυντικό. Και είναι λογικό ο Βιερίνια να μην βρει χώρο. Πόσο μάλλον όταν λειτουργεί αργά. Εντάξει. Αλλά γενικά, για μένα πάλι ο Πέλκας είναι, ρε. Πάλι ο Πέλκας είναι. Όλα ξεκινάνε από τον Πέλκα. Όλα. Το πολύ θετικό ότι δεν είχε άλλες απώλειες ο ΠΑΟΚ. Δεν έχασε κανένα παίχτη, κανένα τραυματισμό, κανένα μυϊκό, κανένα χτύπημα, κάρτες κτλ. Παρέμειναν όλοι εκεί που ήταν. Μόνο μια ολιμίωση πήρε στο τέλος, οκ. Και αυτό είναι το πιο θετικό. Ομάτωσαν στο όριο, εγώ αυτό φοβόμουν. Ναι, βέβαια. Ομάτωσαν, άμα έτρωγε κάρτα, θα έπρεπε να χάσει ένα από τα Ολυμπιακός, Τρίπολη, ΑΕΚ, Ατρόμητο. Τώρα και να φάει κάρτα με τον Ολυμπιακό, θα πάει μετά με τον Πανιόνιο, όπως με στην Τουμπά ή με την Ξάνθη, με τον Πανιόνιο. Ναι. Ας πάει εκεί. Αντέχει ο ΠΑΟΚ στις κάρτες, πάει καλά. Δεν έχουν βγει πολλά προβλήματα. Ο Σάχοβ εξέτησε. Ναι. Ο Πέλκας είχε πάει νωρίς και τα λοιπά. Προσέχει ο Πέλκας το τελευταίο διάστημα, δεν τρώει κάρτες. Ο Πέλκας είναι σε εκπληκτικό φεγγάρι, φίλε. Και δεν σου μιλάω μόνο δημιουργικά. Πάλι στο μεταξύ με ένεση παίζει στο δεύτερο. Ναι. Τι έγινε ακριβώς? Έρχεται, χτύπησε με τον Αναστασιάδη εκεί πέρα. Πήρε και το πόδι του, έκανε ένεση και μπήκε. Γι' αυτό τον έκανε και αλλαγή. Δεν ήταν για αλλαγή ο Πέλκας. Mm-hmm. Μου λέει κάποιος φίλος, γιατί εγώ αποθέωσα το κείμενό μου στον Πέλκα. Αποθέωσα τον Πέλκα στο κείμενό μου. Μου λέει, καλά λες για τον Πέλκα και όχι για τον Μπίσεσβαρ. Ο Μπίσεσβαρ δεν κάνει καλό παιχνίδι. Είναι απλά η ποιότητα που έχει, ρε φίλε, στη φάση του γκολ, όπου όμως όλοι τα κάνουν σωστά. Του Μαουρίτσιο η πάσα είναι σωστή, του Μπίσεσβαρ είναι απίστευτη, η κίνηση του Πέλκα στο μεσοδιάστημα είναι απίστευτη. Okay. Τον Πέλκα τον αποθεώνεις όχι επειδή έχει γκολ, όχι επειδή έχει assist, αλλά για τη διάθεση που δείχνει. Πόσα κοψίματα πάλι είχε. Πόσες πιέσεις ψηλά. Το σου του Μαξ στο τέλος, πριν βγει ο Πέλκας. Η τελευταία φάση που κάνουμε. Κλέψιμο του Πέλκα στο κόρνερ του αντιπάλου και assist. Δηλαδή, δεν είναι μόνο ότι δημιουργεί μέσω ομάδας, δημιουργεί και από τη δικιά του διάθεση. Για μένα ο Πέλκας είναι το πρόσωπο που δείχνει ότι το θέλει περισσότερο από όλους. Και είναι το κομμάτι το πόσο σημαντικό είναι να βγάζεις ποιοτικούς γηγενείς παίκτες. Πολύ σημαντικό. Και επιτέλους είναι απελευθερωμένος, εντάξει, από την κουβέντα κάλλη δεν κάνει ποιος Πέλκας, τα μπιφτέκια έχουν πάει βρόντο. Λοιπόν, αυτά για ό,τι έγινε το Σάββατο στη Λαμία. Πέρασε και αυτό με ένα μέτριο πρώτο ημίχρονο, με την προσπάθεια στο δεύτερο και τη διαχείριση στο τέλος, όπου δεν μπορεί να βάλει κανείς γκολ στο Πασχαλάκη και πάνω να το βάλει ο Μαουρίτσιο στο τέλος. Σου λέει θα το φάσω, δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν το τρώει ούτε αυτό. Ο Πασχαλάκης που είναι σε ετοιμότητα και σε αυτή τη φάση και δικαίως αποθεώνεται από όλους. Κάτω από την αιστεία είναι εκπληκτικός. Για την αντίδρασή του. Κλείνουμε τα του Σαββάτου. Θυμίζουμε για άλλη μια φορά το τι γίνεται με τα εισιτήρια. Μέσα σε 80 λεπτά τελείωσαν σήμερα όσα διέθεσε η ΠΑΟΚ διαδικτυακά και μέσω των επιχειρήσεων με τις οποίες συνεργάζεται, των καταστημάτων. Αύριο από το πρωί από τις 9 θα διατεθούν και τα υπόλοιπα στην Τούμπα. Τώρα θα είναι 6.000, θα είναι 7, κάπου εκεί θα είναι τα εισιτήρια. Λίγα δηλαδή. Πόσο να χρειαστεί. Άμα δίνουν 8 το λεπτό, πόσα δίνουν 8 το λεπτό, κάπου εκεί δίνουν. Σκεφτείτε πόσο χρόνος θα χρειαστεί για να εξαντληθούν και αυτά τα εισιτήρια. Πάμε στο διάλειμμα τελευταίο για να κλείσουμε τα θέματα του ποδοσφαιρικού ΠΑΟΚ και να πάμε σε όλα τα άλλα εδώ σήμερα στο ραδιοφωνικό ΠΑΟΚ 24. Πολλά μηνύματα να διαβάσουμε, μερικά για να μην αδικήσουμε τους φίλους. Λοιπόν, ένας φίλος γράφει για τον γκολ ότι την αρχή την έκανε ο Βαρέλα τη διαφορά με τη μακρινή παλιά στον ΜΑΚ και βρέθηκε ανοργάνωτη άμυνα της Λαμίας. Νομίζω ότι δεν το ήθελε. Γιατί νομίζω ότι εκεί ο Βαρέλα απλώς απομάκρυνε και ο ΜΑΚ έτρεξε και δημιούργησε τη φάση. Ο φίλος ο Δαμιανός μας γράφει: ο ΜΑΚ έδωσε πάρα πολλές σωστές καλύψεις στα ανεβάσματα του Μάτος. Συμφωνώ ότι έχει πολύ αργή σκέψη πριν την πάσα ή την εκτέλεση. Γράφει για τον ΜΑΚ.
Άλλος φίλος, στη φάση του μάτος στην αρχή που πέφτει, μας κόπηκε ο σφιγμός, η μηλιά και πολλά ακόμα. Ναι, αυτό με το... με χτυπήσει κανένα παιδί, τρέμουμε. Τώρα, ναι, δεν έχει λύσει βέβαια ο μάτος από πίσω του, αλλά την άλλη σε κάθε ομάδα υπάρχουν δύο-τρεις που άμα πάθεις κάτι του τρελαίνει όλος ο κόσμος. Δηλαδή και στις μεγάλες ομάδες και στις μικρότερες, δύο-τρεις ξεχωρίζουν, είναι αντικατάστατοι. Τώρα απλά εδώ δεν υπάρχει ούτε καν αντικαταστάτης, γι' αυτό είναι το πρόβλημα. Ναι, κι άλλος γράφει για τον Μάτος ότι θα πάθανε εγκεφαλικό στην αρχή. Τι πράγμα είναι αυτό. Άλλος φίλος, κάτσε μηνύματα, ο Πετράκης είχε πει όλη την αλήθεια για τον ρόλο που έπαιξε ο κόσμος του ΠΑΟΚ στο διπλό στα Γιάννενα. Ναι, μα όλοι το είχαν νιώσει. Όλοι το είχαν νιώσει, ήταν μια πολύ ιδιαίτερη κατάσταση. Ναι, και σημειώνει εδώ ο φίλος, μόνο οι οπαδοί μας που έβριζαν τη θύρα 4 δεν το κατάλαβαν. Αυτά τα εσωστρέφειας θέματα πραγματικά απορώ πως τα ακουμπάτε. Δηλαδή πριν το παιχνίδι με τη Λαμία δεν είχαμε ενταλκά για το παιχνίδι, αλλά το σκοτωνόμασταν μεταξύ μας. Δεν καταλαβαίνετε ότι πάμε για πρωτάθλημα. Κακώς πάντως άνοιξε αυτό το θέμα. Δηλαδή δεν υπήρχε λόγος να μαλώνουν παοξίδες. Εξέφρασαν μια άποψη οι οργανωμένοι. Αυτό ήθελαν να κάνουν γιατί δεν αντέχουν χωρίς αυτό. Όλοι οι υπόλοιποι γιατί έβριζαν και γιατί κάνανε. Εντάξει, ήταν λίγο άσκοπο όλο αυτό το οποίο συνέβη. Ο μετρονόμος. Α, το Μαωρίτσο χαρακτηρίζει. Ο μετρονόμος, αυτός που ελέγχει το μέτρο, το τέμπο, άλλαξε την εικόνα μαζί με το πρέσκ του Πέλκα. Για το Μαωρίτσιο. Και άλλα μηνύματα για το Μαωρίτσιο. Κατά τη γνώμη μου, ο Μαωρίτσιο μετά τον τραυματισμό του κάθε παιχνίδι είναι και καλύτερος. Ποιο τραυματισμό? Δεν είχε τραυματισμό στην Τρίπολη. Που είχε... ναι. Πέρασε πολύ. Αν είναι κάθε μάτσι καλύτερος, έχει αργήσει να... η βελτίωση. Έτσι, δηλαδή... Εντάξει, ρε φίλε, τώρα είναι πιο τακτικός παίκτης. Εντάξει. Εμείς περιμένουμε, ακούμε Βραζιλιάνο και περιμένεις κάποιον να τριπλάρει, να κάνει, να ράνει. Είναι λευκός Βραζιλιάνος. Απλά είναι τα πράγματα. Είναι λίγο το τέμπο του, λίγο πολύ. Ναι, αυτό είναι το τέμπο του. Είναι παίκτης ενός τέμπο, εννοείται. Όσο ανεβαίνει αυτός, ανεβαίνει και η ομάδα. Αν δέσει ο Μουλέν, πιστεύω ότι το επίπεδο εκτινάσεται γιατί θα απελευθερωθεί και αυτός με το σκεπτικό ότι δεν υπάρχει Κάνιας. Έχουμε χρόνια να δούμε την ομάδα Χαφ που κάνει διαφορά. Αλλά αν θέλουμε να κάνουμε το κάτι παραπάνω, καθιέρωση του πρωταθλητισμού και σημαντική πορεία στην Ευρώπη, πρέπει να έχουμε τουλάχιστον δύο σε αυτό το επίπεδο. Όπως είναι το σημερινό ποδόσφαιρο, όλα ξεκινάνε από τα ποιοτικά Χαφ. Ναι, εκεί λίγο στα Χαφ και στα πλάγια μπακ, ο ΠΑΟΚ έχει ένα θέμα αριθμητικό που μάλλον πρέπει να ξεπεραστεί το καλοκαίρι. Και να παρακαλάνε όλοι να μην θυμηθούμε τον Τζίμι Ροτ κάποια στιγμή αργότερα. Όχι γιατί είναι σούπερ παίχτης, έτσι, όχι γιατί... Αλλά γιατί ήταν ένα κομμάτι του παζλ. Γιατί θα λείψει. Το πρωτάθλημα συνεχίζεται λοιπόν Σαββατοκύριακο. Νωρίτερα η ΑΕΚ έχει ευρωπαϊκό παιχνίδι. Συνεχίζονται τα πολλά μαζεμένα και μεγάλα μάτς ΑΕΚ. Αντέχει ακόμα η ΑΕΚ κόντρα στα προγνωστικά. Και έχουμε το Σαββατοκύριακο, όπως είπαμε, τον αγώνα την Κυριακή το βράδυ ΠΑΟΚ Ολυμπιακός και Δευτέρα το ατρόμητο ΣΑΕΚ. Δηλαδή παίζουν οι τέσσερις πρωτοπόροι μαζί στην 23η αγωνιστική που μπορεί να κρίνει αρκετά πράγματα για την πορεία του πρωταθλήματος. Για τους διαιτητές που λέγαμε και νωρίτερα, ο Καλογερόπουλος είναι εκτός, είναι τραυματίας, γι' αυτό δεν παίζει όλο αυτό το διάστημα και είναι έρημα τα πράγματα. Έχουν μείνει βεβαίως ο Σιδηρόπουλος, ο Κομίνης, ο Αρετόπουλος, ένας από τους θα οριστεί για το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Δεν ξέρουμε τώρα ποιος μπορεί να είναι. Και αργότερα πάλι ένας από τους τρεις στο ΠΑΟΚ ΑΕΚ. Αν δεν είναι ο Σιδηρόπουλος στο ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, το λογικά θα είναι στο ΠΑΟΚ ΑΕΚ. Πάμε στο μπάσκετ. Πάμε στο μπάσκετ με Νίκο Μοσχοβίτη, ο οποίος είναι στη γραμμή. Νίκο, καλό μεσημέρι. Χαίρετε, καλό μεσημέρι. Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ διαμαρτύρθηκε και πάλι χθες. Το μάτς με την Κίμη πότε έγινε? Πέμπτη. Πέμπτη. Χθες Δευτέρα ήταν. Σαν πολλές μέρες δεν περάσανε.
Τέλος πάντων. Περάσανε, αλλά έχει προηγηθεί και άλλο ζήτημα. Δηλαδή? Έχει προηγηθεί και το θέμα με τους τέσσερις εθνικείς. Γιατί υπήρχε περίπτωση ο ΠΑΟΚ να τηρήσει αυτό το πράγμα και να μην στηρίξει την εθνική. Υπήρξε σκέψη. Καλά. Υπήρξε σκέψη, αλλά έμεινε σκέψη. Εντάξει. Και νομίζω, μια και λες για το βίντεο, ότι λίγο αδίκησε το βίντεο αυτό. Ήταν πολύ μακρινά τα πλάνα. Τώρα το λέω αλήθεια, έτσι. Το προηγούμενο βίντεο απέδειξε πραγματικά την ξεφτύλα. Το προηγούμενο βίντεο ήταν απίστευτο. Νομίζω έχει να κάνει και με τις, το που ξεφύγει η κάμερα που. Όχι, εγώ σου λέω το αποτέλεσμα. Ναι. Αυτό το βίντεο ήταν μακρινό. Και πολλά πλάνα δεν προβλήθηκαν. Δεν φάνηκαν σε αρκετές φάσεις τα όργια. Ναι, ας πούμε, εκείνη η φάση του Χρυσικόπουλου είναι η αλήθεια στο τέλος. Άμα δεν έχεις μια κοντινή κάμερα, ναι. Αλλά είχε κάτι φάουλ του Μαργαρίτη, κάτι στοχευμένα, κάτι αυτά τα οποία πράγματι ήταν εξοργιστικά. Ναι, ναι. Ο ΠΑΟΚ θεωρεί ότι αυτός είναι ο λόγος ο κύριος που τελευταία έχει συνεχόμενες ήττες στο πρωτάθλημα. Και αυτός. Γιατί δεν είναι μόνο αυτό, έτσι. Αλλά είναι και αυτό ένα σημείο στο οποίο καταρχάς είναι εντελώς διαφορετική η στάση του ΠΑΟΚ πλέον σε αυτά τα θέματα σε σχέση με αυτά που είχαμε συνηθίσει για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Ναι. Είναι ξεκάθαρο πλέον ότι έχει ανοίξει μια κόντρα με την ΚΕΔ και με την ΕΟΚ για αυτό το κομμάτι. Δεν ξέρω αυτή η κόντρα που μπορεί να πάει. Πάντως, βελτίωση ούτε στην Κίνη υπήρχε στο παιχνίδι με την Κίνη. Δηλαδή, πάλι ήταν ένα μάτς στο οποίο υπήρχαν λάθη των διαιτητών μονόπατα προς μια ομάδα. Προς τον ΠΑΟΚ. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Έτσι. Δεν έχασε ο ΠΑΟΚ στην Κίνη μόνο από αυτό το θέμα. Έχασε γιατί πάλι δέχτηκε 88 πόντους. Έχασε γιατί πάλι η περιφερειακή του άμυνα ήταν ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα και γενικά είναι ένα ζήτημα αυτό σε πολλά εκτός έδρας παιχνίδια. Και γενικά έχασε γιατί είχε ακόμη σε ένα ακόμα εκτός έδρας μάτς τη συνηθισμένη εικόνα του. Δηλαδή άφησε τον αντίπαλο να κάνει αυτά που θέλει. Ενώ στη δική του έδρα καταφέρνει το μάτς να το έχει εκεί που θέλει αυτός και σε αρκετά από αυτά τα παιχνίδια να έχει κερδίσει και μεγάλες διαφορές, εκτός έδρας η εικόνα του διαφοροποιείται πολύ προς το χειρότερο και το πληρώνει με τα αποτελέσματα. Έτσι, το ότι στην Ελλάδα έχει μόλις 2 εκτός έδρας νίκες δεν είναι τυχαίο. Το ότι έχει καταφέρει να κερδίσει μόνο στο Ρέθυμνο και στην Αμαλιάδα και σε όλα τα άλλα παιχνίδια έχει χάσει. Και το θέμα είναι ότι εκτός από αυτές τις ήττες πλέον έχει μείνει αρκετά πίσω και θα πρέπει με την επιστροφή σε κανονικό ρυθμό προπονήσεων και γενικά στη δεύτερη φάση σεζόν που μπαίνει από την άλλη εβδομάδα που τελειώσει και το κομμάτι των εθνικών, θα πρέπει να πάρει πολλές νίκες όσο τέλος σεζόν ο ΠΑΟΚ. Έτσι, έχει μείνει πίσω. Και αν θέλει να είναι ψηλά στο τέλος κανονικής περίοδου, μένουν 10 μάτς. Αν από αυτά τα 10 πάρει τα 6, αντίο. Πώς? Θα μείνει πολύ πίσω. Θα είναι... Αν πάρει τα 10, πάρει τα 6. Πώς να πάρει. Παραπάνω πρέπει να πάρει τουλάχιστον 7-8. Βέβαια. Για να βγει τι, 4-5. Για να είναι εκεί, στο 3-4-5. 3, ποιο 3, ρε. Να είναι εκεί ψηλά. Στο 7 μην πάει. Στο 7 μην πάει. Μα γι' αυτό σου λέω ότι θέλει 7 χρόνια. Για να μην είναι στο 7. Τόσες πολλές. Αυτό σου λέω. Θα χρειαστούν νίκες, βέβαια. Θα πρέπει να πάει, έχει εκτός έδρας μάτς, έχει να παίξει στη Ρόδο με τον Κολοσσό, στο Αλεξάνδριο με τον Άρη, στο Άκα με την ΑΕΚ, στο ΣΕΦ με τον Ολυμπιακό και στη Νέα Σμύρνη με τον Πανιόνιο. Θα πρέπει σε αυτά τα μάτς να πάρει 3 νίκες. 2 με 3 νίκες θα πρέπει να πάρει. Θεωρώντας δεδομένο ότι κερδίζει τα πάντα εντός, έτσι. Δεδομένο. Που, okay, εντός έδρας έχει σχετικά βατό πρόγραμμα. Δεν έχει πολύ δυνατούς αντιπάλους. Μόνο το Λαύρο θα υποδεχθεί σε κάποια φάση. Θα δούμε πού θα το Λαύρο μέχρι τότε. Υπήρξε χθες κάποια απάντηση σε αυτό το βίντεο που ανέβησε πάλι ο ΠΑΟΚ? Υπήρξε, βέβαια. Υπήρξε. Ποιος? Υπήρξε. Η οποία μεταχάθηκε η απάντηση. Που υπήρξε. Κατέβηκε η απάντηση. Ήταν από τον ιδιοκτήτη, από ό,τι καταλαβαίνω, της Κίμης, του κυρίου Θεοδόρου. Ναι. Ο οποίος θύχτηκε, από ό,τι κατάλαβα. Mm-hmm. Από αυτό το βίντεο και ανέβασε ένα άλλο δικό του βίντεο ότι τάπα του Κεραάφορ στο Χαραλαμπόπουλο στο τέλος και είχε έτσι και ένα ηρωνικό μήνυμα ότι πριν την τάπα είχαν προηγηθεί δίματα το Κεραάφορ και κάτι τέτοια. Το post αυτό μετά από κάποια ώρα χάθηκε, δεν υπήρχε από τον συγκεκριμένο κύριο.
Υπήρχαν διάφορα βίντεο όμως από τα καρναβάλια και από τις εκδηλώσεις που υπήρχαν στην Κίνα και στην Εύβοια τις προηγούμενες μέρες. Τέλος πάντων. Εντάξει. Υπήρχε γι' αυτό χθες. Υπήρχε γι' αυτό. Με τον Κουρμπάλη τι γίνεται? Με τον Κουρμπάλη, από ό,τι φαίνεται τουλάχιστον σε πρώτη φάση, θα είναι με προστατευτική μάσκα. Να δούμε αν μέχρι όταν είναι να ξεκινήσει, δηλαδή να ξαναξεκινήσει τα παιχνίδια, το άλλο Σάββατο παίζει πάγο με τα Τρίκαλα, αν θυμάμαι καλά, πώς θα είναι η κατάσταση τώρα. Τώρα σε πρώτη φάση με την επιστροφή της ομάδας στις προπονήσεις σιγά σιγά θα είναι με προστατευτική μάσκα για αυτό το κάταγμα που είχε στη μύτη. Οι δύο Αμερικανοί είναι να επιστρέψουν αύριο, ο Τζάκσον και ο Γκος. Γενικά έτσι θα μπει ο ΠΑΟΚ από αύριο ξανά σιγά σιγά σε κατάσταση προπονήσεων. Αυτά βέβαια, Κόνιαρης, Μαργαρίτης, Χαραλαμπόπουλος και Κατσίβελης είναι από χθες με την εθνική ομάδα. Η εθνική παίζει Παρασκευή στο Ηράκλειο με την Εσθονία και Κυριακή επίσης στο Ηράκλειο με τη Μεγάλη Βρετανία. Θα δούμε ποιους θα επιλέξει ο Σκουτόπουλος. Πιθανολογώ ότι τουλάχιστον οι δύο που ήταν στην 12 και στα δύο πρώτα παιχνίδια, και μάλιστα ο Μαργαρίτης είχε και σημαντικό ρόλο, θα είναι ξανά. Να δούμε και πώς είναι κιόλας αυτοί οι τέσσερις, γιατί ο καθένας πήγε με διάφορα ζητήματα τραυματισμών στην εθνική ομάδα. Ο Κόνιαρης ξανά από ένα χτύπημα που είχε στο παιχνίδι με την Κίμη εκεί ψηλά στον ώμο, είχε ξανά ενοχλήσεις. Ο Χαραλαμπόπουλος και ο Μαργαρίτης κάποια θέματα στους αγωγούς, αυτά που τους έχουν ταλαιπωρήσει το προηγούμενο διάστημα. Ο Κατσίβελης στο μάτς στην Κίμη είχε ένα χτύπημα στον καρπό. Να δούμε ποιοι θα είναι διαθέσιμοι από τους διεθνείς στα μάτς της εθνικής. Στο θέμα που έχει να κάνει και με τους τραυματισμούς τους, έτσι. Ο ΠΑΟΚ ξαναπαίζει 3 Μαρτίου, δηλαδή μετά από 10 μέρες, ξέρω πόσο είναι. Και εκεί μετά έχει και την Ευρώπη. Έτσι είναι. Ξεκινάει 3 Μαρτίου, παίζει με τα Τρίκαλα. Εκείνη την εβδομάδα, Τρίτη αν θυμάμαι καλά, είναι το παιχνίδι με την Καρσίγιακα στο Παλατάκι. Μετά πηγαίνει στο Παλέ για να παίξει με τον Άρη και μετά στη Σμύρνη για να παίξει με την Καρσίγιακα. Ωραία εβδομάδα. Πολύ ωραία εβδομάδα θα είναι εκείνη, ναι. Πολύ ωραία. Για να δούμε τι θα δούμε. Φίλος γράφει ότι όσο πιο πολύ φωνάζει ο ΠΑΟΚ, τόσο η μπασκετική μασονία θα τον τιμωρεί. Τα ίδια έχει περάσει η ομάδα και όταν είχε στις τάξεις της τον Λάζαρο, λόγω της κόντρας του με τον Βασιλακόπουλο. Το πιθανότερο είναι να μας εξωθήσουν στο 7-8 για να τελειώνουν μια και καλή μαζί μας. Ο τρόπος που σφυρίζουν αλλάζει όλο το παιχνίδι. Δεν διαφωνούμε με τον φίλο και πολύ. Πάντως, αν έπαιρνες δύο rebound για να κάνεις δύο παραπάνω επιθέσεις, στο τέλος θα έχεις καλύτερη τύχη. Δεν μπορεί να κάνεις 5 rebound σε άστοχες επιθέσεις. Επίσης, όταν είναι το match στο τέλος, ας πούμε, και εγώ δεν περίμενα εκείνη την επιλογή του Γκος να πάει να κλειστεί από τη γωνία και να στάρει ένα τρίποντο σκοτωμένο που έχει μείνει με το ψηλό. Περίμενα να κάνει μια πιο καλή επιλογή. Αυτό δεν έχει να κάνει με το διαιτητικό κομμάτι. Έτσι. Έχει να κάνει με το καθαρά αγωνιστικό. Με διαιτητικό κομμάτι είναι όταν είσαι στο συν 8. Έτσι. Και δίνεται εκείνο το αντιαθλητικό που δόθηκε στον Χαραλαμπόπουλο, το οποίο εγώ δεν λέω να δοθεί. Από τη στιγμή που δεν πήγε στην μπάλα, ή τέλος πάντων πήγε δυναμικά, δεν πήγε μόνο για την μπάλα και πήγε να κάνει φάουλ, να δοθεί. Αλλά δεν μπορεί 2-3 φάσεις πριν ο Τζόνς να πηγαίνει στο lay-up, να έρχεται ο άλλος από πίσω με διασμό, να κατεβάζει κάτω και να δίνεις απλό φάουλ. Από τη στιγμή που έδωσε απλό και εκείνο, θα δώσει και αυτό. Εκεί είναι αυτό που λέει και ο φίλος, ότι αλλάζει το παιχνίδι. Όταν είσαι στο συν 8, που ξαφνικά πηγαίνει στο συν 3 και το μάτς ξαναπαίζεται, γιατί μπορείς να πας στο συν 11 12 και να τελειώσει. Το Μαργαρίτη, αυτά που έγιναν στο Μαργαρίτη είναι τα βρώμικα. Φάουλ αλήτικα, πραγματικά. Φίλος γράφει ότι σήμερα η εφημερίδα Πράσινη ξεφωνίζει τον ΠΑΟΚ, μπασκετικά, γιατί λέει κάνει αυτό που έκανε ο Ολυμπιακός. Ξεφωνίζει τον ΠΑΟΚ γιατί κάνει αυτό που έκανε ο Ολυμπιακός. Σου λέει ο Παναθηναϊκός, εμείς είμαστε το καθεστώς, μην ξεφωνίζεις το τι συμβαίνει στην ΕΟ κτλ. Καταλαβαίνεις, λέει ο ΠΑΟΚ, που είναι ενδιαφερόμενος πόσο τον πείραξε αυτή η αναστάτωση που θέλει να δημιουργήσει ο ΠΑΟΚ για τη διαιτησία. Για μένα αυτό το κομμάτι με τη διαιτησία το έχουμε αναφέρει νομίζω και άλλες φορές από την εκπομπή. Το έχουμε γράψει και πολλές φορές στο ΠΑΟΚ 24. Δεν είναι μόνο πρόβλημα του ΠΑΟΚ. Υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα στη διαιτησία. Πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Βλέπετε τι γίνεται και με τους τέσσερις που είναι στην Ευρωλίγκα. Από εκεί ξεκινάει, από το επίπεδο ή από άλλα πράγματα? Δηλαδή, αν επιστρέψουν, θα ξεπεραστεί, θα ανέβει το επίπεδο? Δεν νομίζω. Όχι. Δεν νομίζω. Δεν νομίζω ότι αν επιστρέψουν οι τέσσερις αυτή της Ευρωλίγκα θα είναι το επίπεδο καλό. Απλά υπάρχει και αυτό το ζήτημα το οποίο είναι ανοιχτό και δεν ξέρουμε πραγματικά στο κομμάτι των διαιτητών αν γίνεται αξιολόγηση, πώς σφυρίζει ο καθένας ο οποίος σφυρίζει, πώς γίνεται διεθνής, όταν κάνει ένα λάθος αν τιμωρείται και πώς τιμωρείται. Είναι μια κατάσταση πολύ
περίεργη. Είναι πολλά χρόνια αυτή η κατάσταση, δεν είναι τώρα. Σαρίκη Γκυρτζίκη θυμίζει. Είναι πραγματικά μια τέτοια κατάσταση πάρα πολύ, πολύ δύσκολη. Και δεν ξέρω πώς μπορεί να δοθεί λύση σε όλο αυτό. Και πλέον επειδή το μπάσκετ πραγματικά έχει αλλάξει. Δηλαδή μια απλή φάση που τη βλέπεις και λες, έλα μωρέ, ένα φάουλ έδωσε. Μπορεί όντως να γυρίσει όλο το κουμπί σε ένα παιχνίδι. Οι διαιτητές πρέπει να είναι σε ένα ανάλογο επίπεδο. Όσο μπορούν, έτσι, γιατί και αυτοί οι άνθρωποι δεν λέμε ότι είναι ελάνθαστοι. Okay. Αλλά το να υπάρχουν τόσα πολλά ζητήματα σε πολλά παιχνίδια, κάπου υπάρχει πρόβλημα. Δεν μπορεί να είναι δηλαδή μόνο οι ομάδες που γκρινιάζουν. Mm-hmm. Κάπου υπάρχει ζήτημα. Ωραία. Νίκο, σε ευχαριστούμε. Να είσαι καλά. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Κλείνουμε κάπου εδώ. Φίλος γράφει ότι ακόμα και αυτά τα λάθη έχουν σχέση με το διαιτητικό κομμάτι, γιατί αλλιώς αγωνίζεται μια ομάδα όταν κυνηγάει συνεχώς το σκορ λόγω λαθών, πιέζει συνεχώς στα κόκκινα. Μάλιστα. Κλείνουμε με ένα τελευταίο μήνυμα του Ελκαντουρίου που συνεχίζει δική του αποθεραπεία και γράφει εδώ, δουλεύοντας σκληρά, θα επιστρέψω νωρίτερα, σημειώνει ο Μαροκινός. Αυτά για σήμερα. Είμαστε ακριβώς στις 2. Κλείνουμε συνέχεια με φουλ επίθεση με Κώστα Βασιλόπουλο. Ξεκινάει από τώρα μέχρι και τις 3.